Κοιτάξτε να δείτε, η χρήση 3D animation όπως και η χρήση 3D mapping στο θέατρο τα τελευταία χρόνια έχει μπει για τα καλά. Ίσως δεν είναι τόσο σύνηθες σε καλοκαιρινές περιοδίες, γιατί είναι, είναι μια πάρα πολύ ακριβή κατασκευή και, και η εκμετάλλευσή του. Η παράσταση όμως έρχεται αυτούσια όπως ήταν και στο Ακροπόλ και αυτό την καθιστά και πολύ ακριβή ως παραγωγή. Είναι μια παράσταση που, όπως πολύ σωστά είπατε, αγαπήθηκε και από μικρούς και από μεγάλους. Δεν είναι τυχαία τα νούμερα των 90 και 100.000 θεατών που την παρακολούθησαν φέτος το χειμώνα στο θέατρο Ακροπόλ. Ένα βιβλίο ιστορικής σημασίας πλέον, το πρώτο αναγνωστικό που γράφτηκε ποτέ στη Δημοτική. Και μια παράσταση που ο Βασίλης Μαυρογεωργίου νομίζω ότι την έθισε με σκεπτικό ότι είναι μια κανονική θεατρική παράσταση και όχι μια παράσταση που απευθύνεται μόνο στα παιδιά. Και νομίζω ότι αυτό είναι και το μυστικό, την πολύ μεγάλη της επιτυχία. Εγώ συμμετέχω στην καλοκαιρινή της περιοδία και είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό που ταξιδεύουμε με ένα τόσο σπουδαίο κείμενο όπως είναι ο Ζαχαρία Παπαντονίου, που εξιστορεί την ιστορία του Φάνη, των φίλων του, που στην τελευταία τάξη του Δημοτικού παίρνουν την άδεια των γονιών τους και πάνε στα ψηλά βουνά της Βρετανίας για να ζήσουν ένα υπέροχο καλοκαίρι γεμάτο περιπέτειες, να νικήσουν τους φόβους τους, τις δυσκολίες τους, να αντιμετωπίσουν τους γίγαντες του βουνού, όπως νομίζουν ότι θα βρουν. Να έχουν κοντά στη φύση, να αγαπήσουν περισσότερο τον τόπο τους και να ζήσουν σαν ομάδα και να δέσουν περισσότερο τη φιλία τους. Και μάλιστα βλέπω ότι ακόμα και στα σχολιά του ο τύπος θετικά εκφράζεται για την παράσταση αυτή. Ο Ζαχαρίας Παπαντονίου σε άλλη διάσταση, αναφέρω μόνο κάποιους τίτλους, εάν μου επιτρέπετε κύριε Μπουρδούμη, έτσι για να δώσουμε στον κόσμο να καταλάβει τι είναι αυτό το οποίο λέμε όταν μιλάμε για υψηλές περγαμηνές σε αυτή την παράσταση. Όταν η τεχνολογία φωτίζει, ένα ξεχωριστό βιβλίο που έγραψε η ιστορία. Τα ψηλά βουνά, μια περιπέτεια, ένα πρόσταγμα να βγει στη φύση μακριά από την πόλη, μια οδή στην συλλογικότητα και την ομαδικότητα. Είναι σαν να φτιάχνεις καρτούν με ανθρώπους, ηθοποιεί και κινούμενα σχέδια, γέλιο και συγκίνηση, συγχρονίζονται και αλληλεπιδρούν με φόντο τα άστρα και τον ουρανό μεταξύ αυτών των σχολείων, έτσι. Για να το λέτε εσείς, εγώ δεν έχω μπροστά μου τα σχολεία, για σας πω. Ναι, τα έχω μπροστά μου, έτσι ακριβώς. Εγώ δεν τα έχω. Δεν τα έχω. Ναι, κοιτάξτε, είναι μια παράσταση η οποία είχε την καθολική αποδοχή και από κριτικούς έγκριτους που συνήθως γράφουν για παραστάσεις που απευθύνονται στα παιδιά. Εδώ έχουμε αυτή την ιδιάζουσα περίπτωση. Χαρακτηρίστηκε ως η παράσταση της δεκαετίας για το θέατρο για παιδιά και όχι τυχαία. Και είμαι πολύ χαρούμενος που συμμετέχω στην καλοκαιρινή της περιοδίας. Μάλιστα, σήμερα και αύριο θα είστε στο Κυπροθέατρο Νίκος Καζαντζάκης. Ναι, ακριβώς. Σήμερα και αύριο και μετά έρχεται, νομίζω, μετά είναι το Ρέθυμνο και μετά είναι τα Χανιά.